Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πρώτη φορά σας βλέπω και τους δύο μετά την εκλογή σας. Να σας πω και συγχαρητήρια. Έχετε μπει στα βαθιά. Έχετε, φαντάζομαι, σηκώσει τα μανίκια. Γιατί σας περιμένουν πάρα μα πάρα πολλά να κάνετε και αυτή την πενταετία, κύριε. Σίγουρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Χριστόφια, είναι κάθετα αντίθετο για να καταργήσει το 12%. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε την δική σας τοποθέτηση και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής. Ξέραμε, γνωρίζαμε την στάση που έχει η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα απέναντι σε αυτόν τον καθολικό αίτημα των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εργαζομένους. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι δεν περιμέναμε μια τόσο ευθεία και κάθετη ρήξη, τέλος πάντων, με αυτόν το αίτημα, ανοίγοντας μια δημόσια συζήτηση από την ίδια την Υπουργό Εργασίας. Επειδή ακριβώς εκκρεμεί εδώ και μήνες, αναμένουμε επιτέλους την, όχι εμείς ως ΑΚΕΛ μόνον, πρωτίστως οι κοινωνικοί εταίροι αναμένουν την έναρξη ενός κοινωνικού διαλόγου για το θέμα. Γνωρίζουμε ότι εκκρεμεί η σύσταση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για να συζητηθεί από τους εμπλεκόμενους το όλο θέμα. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς ως ΑΚΕΛ το θέτουμε από το 2017. Θεωρούμε ότι είναι ένα όριμο αίτημα της κοινωνίας. Πάρθηκε αυτή η απόφαση κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες το 2012, κάτω από εκείνη τη συνθήκη της πίεσης, της οικονομικής κρίσης και της προσπάθειας να βρεθούν λύσεις σε σχέση με τον δανεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέσα από τη διαπραγμάτευση που έγινε τότε με την Τρόικα, προέκυψε ένα τέτοιο μέτρο που οι σημερινές συνθήκες που έχουν ομαλοποιηθεί σχετικά και συγκριτικά με την τότε περίοδο στην οικονομία μας, θεωρούμε και στη βάση ότι η ίδια Υπουργός Εργασίας πριν μερικούς μήνες και μας το είπε και προχθές στην Επιτροπή Εργασίας, μέσα από αναλογιστική μελέτη υπάρχει η εκτίμηση ότι διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι το 2080. Εμείς για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι είναι δυνατόν, υπάρχει δυνατότητα να απαλληφθεί αυτή η αναλογιστική μείωση, αυτόν το πέναλτι, όπως αλλιώς θέλει κάποιος να το πει. Εμείς θεωρούμε ότι θα άρει αδικία σε βάρος αρκετού κόσμου ο οποίος συμπληρώνει και πληρεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας για να μπορεί να είναι πλέον με τη σύνταξη του. Ναι. Μπορεί να άρει αδικίες σε σχέση με το ότι υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι και ιδιαίτερα στα βαριά και αθηγεινά επαγγέλματα που για διάφορους λόγους η σύνταξη τους είναι των κοινωνικών ασφαλίσεων είναι πιο κάτω και από την είναι η κατώτατη σύνταξη είναι πιο κάτω και από την κοινωνική σύνταξη σε βαθμό και με τρόπο που δημιουργεί πολλούς φτωχούς συνταξιούχους. Είναι αυτό μέρος της ευρύτερης συζήτησης που πρέπει να ανοίξει για το συνταξιοδοτικό, αλλά όλα συνδέονται μεταξύ τους και εμείς θεωρούμε ότι σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να γίνει ένας δομημένος διάλογος και όχι εξ υπαρχής η Υπουργός, η κυβέρνηση να έρχεται με ένα τέτοιο ύφος να κάθετα να θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Τώρα, κύριε Γουλά, υπάρχει περιθώριο συζήτησης για κατάργηση του 12% ή δεν υπάρχει. Είστε και εσείς συμμερίζεστε ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση. Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι το συνταξιοδοτικό απασχολεί όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Γιατί αυξάνεται συνεχώς το προσδόκιμο όριο ζωής.
Το είναι καλό, ξέρετε. Θα ζούμε περισσότερο, μάλλον. Αλλά δεν έχει να δουλεύουμε ως τα 70. Αλλά δεν θέλουμε να δουλεύουμε και περισσότερο. Νομοτελειακά όμως ισχύει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν είναι πονοκέφαλος για τις φτωχές χώρες, όπου το προσδόκιμο όριο ζωής είναι πολύ χαμηλό και πεθαίνουν πολύ νωρίς και ίσως δεν παίρνει και κανένα σύνταξη, αν έχουν συνταξιοδοτικά συστήματα. Τούτου λεχθέντος. Ακριβώς όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να συζητούνται σε ένα πλαίσιο διαλόγου σφαιρικά. Mm-hmm. Και είναι αυτό το οποίο εννοεί και ο Υπουργός, γιατί υπάρχει και μια νομοθεσία, που λέει μάλιστα ότι κάθε 5 χρόνια θα επανεπολογίζεται το προσδόκιμο όριο ζωής και θα προσαρμόζεται το όριο αφυπηρέτησης. Η νομοθεσία που έφερε η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ, το 2012 και ψηφίστηκε από τη Βουλή και τους το υπενθύμησε η Υπουργός προχθές, ακριβώς βασίζεται σε μια μελέτη. Και πρέπει να δούμε σε τι έχει διαφοροποιηθεί. Και όταν λέμε, επειδή αναφέρθηκε, ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι βιώσιμο μέχρι το 2080, είναι με αυτές τις παραδοχές αυτής της νομοθεσίας. Αν απαλληφθούν αυτές οι παραδοχές, μπορεί να μην είναι προσδόκιμο μετά από 10 χρόνια. Άρα θα χρειαστεί μελέτη. Έχει γίνει μελέτη. Άρα, σε περίπτωση είναι, που... Είναι βιώσιμο, νοουμένου ότι ισχύει εκείνη η νομοθεσία. Και εγώ πιστεύω ότι σωστά και αυτό κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Νομοτελειακά, όποιος και να είναι κυβέρνηση και στο μέλλον, αγαπητή μου Κατερίνα, θα σκεφτεί, πιστεύω υπεύθυνα. Εγώ λέω, για παράδειγμα, όχι το 63. Εγώ θέλω να αφυπηρετούμε από το 58, όλοι μας. 58 να παίρνουμε σύνταξη. Γιατί η κατάργηση του 12% ουσιαστικά σημαίνει μείωση του ορίου αφυπηρέτησης, αντί το 65, mm-hmm. που η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ το αύξησε στο 65, θέλει να το μειώσουμε στο 63. Εγώ λέω το 58. Πρέπει όμως, για να είμαι και σοβαρός, να πω και από πού θα βρούμε αυτά τα λεφτά. Δέχονται οι συντεχνίες, δέχονται οι εργοδοτικές οργανώσεις ότι θα βάλουμε ένα άλλο χαράτσι πάνω στους μισθούς? Γιατί αυτό είναι που θα γίνει. Μην νομίζουμε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αν υπήρχαν μαγικές λύσεις, εγώ σας λέω θα το έκανα 58. Πρέπει όμως να δω και από πού θα βρω αυτά τα χρήματα. Και πρέπει να υποδείξω γιατί τρελάθηκαν όλοι οι Ευρωπαίοι και αυξάνουν το όριο αφυπηρέτησης. Γιατί μόνο αν τρελάθηκαν θα το κάνουν, εξ ανάγκης όμως. Κανένας δεν το θέλει. Γίνεται όμως, νομοτελειακά θα γίνει, θα ξαναγίνει στο μέλλον. Μπορούμε να λάβουμε και άλλα μέτρα, πιστεύω, για την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια σοβαρή, σωστή μελέτη. Για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις συλλογικά. Δεν αφορά μόνο ένα. Γι' αυτό υπάρχει και εργατικό συμβουλευτικό σώμα, γι' αυτό υπάρχουν οι κοινωνικοί εταίροι, γίνεται ένας διάλογος και ούτω καθεξής. Θέλω ένα σχόλιο. Αν εννοούμε να αυξάνουμε τις παροχές, να δίνουμε λεφτά, να μειώσουμε τα όρια, να παίρνουμε νωρίτερα χρήματα από το ταμείο, αλλά και δεν θα τα επιβαρυνθεί κανένας, δεν ξέρω τέτοιους τρόπους, θέλω να το πω. Θέλω να προσθέσω ακόμα κάτι όμως. Ξέρετε, με τη γενναία απόφαση που πήρε η κυβέρνηση μεσούσης της πανδημίας, και ηρίσθεν παρόλο λέμε πάθηκε μια απόφαση το 12 εν καιρό κρίσης. Μήπως σήμερα δεν έχουμε κρίση? Δεν έχουμε. Μα είναι μεγάλη αγωνία μας αν θα επιβιώσει το κράτος και το ταμείο και όλα μέσα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, που δεις ξέρει για ακόμα πόσο χρονικό διάστημα θα πάρει. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση λέγοντας το εξής. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι πραγματικά χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτοί που δεν έχουν άλλα εισοδήματα και που σήμερα είναι γύρω στις 35.000 και πιστεύω θα αυξηθεί με τις νέες αιτήσεις που έγιναν, υπερκαλύπτεται αυτό το 12%. Υπερκαλύπτεται με την μικρή επιταγή, με το καταχάριν βοήθημα που δίνει το κράτος που έχει επεκταθεί? Και θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας μονήρης συνταξιούχος, γιατί ισχύουν διαφορετικά πράγματα. Ναι, σωστά. Ένας μονήρης συνταξιούχος παίρνει 350 ευρώ σύνταξη, με το 12% αποκοπή θα έπαιρνε 400, για παράδειγμα. Αντί 400, παίρνει 350. Και λέει το κράτος, εγώ σου εγγυούμαι ότι θα πας στα 710. Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι αν παίρνει 400 θα του δώσει άλλα 310. Αν παίρνει 350 πρέπει να του δώσει άλλα 360 για να καλύψει την διαφορά. Για να φτάσει στο 710 ευρώ που είναι πλέον Άρα για τους πραγματικά χαμηλοσυνταξιούχους δεν είναι κόστος. Για τους πολύ υψηλά συνταξιούχους είναι. Γιατί το 12% σε αυτό που παίρνει 2.000 είναι 240 ευρώ η αποκοπή κάθε μήνα. Είναι. Μπορεί να πει κάποιος δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε, και τελειώνω με αυτό, είναι αυτούς που είναι λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας. Αυτοί που συνείσφεραν περισσότερο από τους προηγούμενους. Που ίσως τους αγγίζει και δεν καλύπτονται από την μικρή επιταγή. Άρα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εντάξουμε στον διάλογο, στην συζήτηση για το συνταξιοδοτικό γενικότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστόφια, έτσι όπως το έχει δέσει ο κύριος Κουλάς, που έβαλε την κορυφή, αλλά και το πιο χαμηλό, αυτοί που επηρεάζονται, πιστεύετε και συμφωνείτε ότι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται κάπου στη μέση με τη σύνταξή τους, που είναι και οι περισσότεροι, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον είναι και οι περισσότεροι. Πιθανότατα. Ναι. Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά δηλαδή πιθανότατα. Όχι, αλλά ναι, αν βάλουμε ότι μεσαία τάξη παλιά υπερίσχυε στην Κύπρο. Ναι, κύριε Χριστόφια. Είναι μια σημαντική και μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι γι' αυτό που πρέπει να γίνει δομημένος διάλογος. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη, εννοείται και οι μελέτες. Εννοείται ότι προλαμβάνουμε υπόψη τους αριθμούς, αλλά πίσω και πάνω από τους αριθμούς βρίσκονται οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι σύγχρονες ανάγκες τους. Και εμείς σε αυτόν θέλουμε να ανταποκριθούμε. Είναι πολύ διαφορετικά. Υπάρχει κρίση, υπάρχει πρόβλημα και θα ενταθεί τους επόμενους μήνες. Αλλά είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από το 2012 με την κατάρρευση των τραπεζών και την ανάγκη που είχαμε τότε για υψηλών δανεισμών από το εξωτερικό. Κάτω από εκείνες τις συνθήκες. Mm-hmm. Δυστυχώς για εμάς, τα είπαμε πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, κόντρα στη φιλοσοφία μας, κόντρα στο ποιους εκπροσωπούμε και ποιον τα συμφέροντα εκφράζουμε των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των συνταξιούχων, της νεολαίας, αναγκαστήκαμε να φέρουμε, να πάρουμε στη Βουλή η τότε κυβέρνηση πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι κόντρα στον DNA μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας επιτρέπει κάποιος να έρθουμε μετά από χρόνια και να ανταποκριθούμε στον DNA του ΑΕΚ. Μάλιστα. θέλω και σχόλιο για το 67ο έτος εντωμεταξύ. Ναι, παρακαλώ. Για να ζητήσουμε φυσιολογικά να σταθούμε στο πλευρό των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων στα δίκαια αιτήματα τα σημερινά και για το πέναρτι του 12% και για την κατώτατη σύνταξη και για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι σήμερα. Μάλιστα. Και το σχόλιο σας για το 67ο, ο κύριος Κουλάς είπε ότι θα ανεβαίνει ναι. Και του είπε ότι δεν θέλω να δουλεύω μέχρι τα 70 μου, σας παρακαλώ. Εμείς πρέπει να πούμε ότι και αυτό ήταν μια πρόνοια η οποία αναγκαστήκαμε να υιοθετήσουμε τότε στην προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των δανειστών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε στη βάση των μελετών, των αναλογιστικών μελετών, και αφού κάθε λίγα χρόνια γίνονται νέες αναλογιστικές μελέτες για να εξετάζονται τρόποι προσαρμογής και διασφάλισης, συνέχισης της διασφάλισης της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημαίνει ότι δεν πρέπει να κολλήσουμε σε αυτά και πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα και να δούμε πώς καταφέρνουμε να μην επεκταθεί κι άλλο το όριο συνταξιοδότησης με τρόπον όντως που αδικεί δύο κατηγορίες εργαζομένων. Και αυτούς που δουλεύουν για δεκαετίες και στο κάτω-κάτω το δικαιούνται επιτέλους να πάρουν τη σύνταξη τους, να χαρούν τα όποια χρόνια έχουν μπροστά τους μέχρι το τέλος της ζωής τους, να χαρούν εγγόνια, πράγματα τα οποία στερήθηκαν για δεκαετίες λόγω της εργασίας τους. Και αδικούνται και οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια
Είναι, δεν, το ζήσα και εγώ στο πετσί μου, γιατί ήμουνα τόσα χρόνια στην ΕΔΟΝ, στην νεολαία, στην επαφή με την νεολαία. Είναι η γενιά, είμαστε η γενιά, και εμείς και οι νεαρότεροι από εμάς, των ελαστικών μορφών απασχόλησης, της ανεργίας, των χιλιοδιών προβλημάτων. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα επωφεληθούν με την απάλληψη του πέναρτη του 12% και την πρόωρη αφιπηρέτηση κόσμου, γιατί θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα ποιοτικές θέσεις εργασίας, θα μπορέσουν νέοι εργαζόμενοι να έχουν έναν καλύτερο μέλλον. Ναι. Ένα μέλλον το οποίο τους αξίζει πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Γουλά, να κλείσω και με εσάς με αυτό. Τώρα μου έστειλαν μήνυμα, θα σας το διαβάσω. Λοιπόν, από μια φίλη τηλεθεάτρια, η οποία λέει: θέλει κανείς 67 χρόνους στις δουλειές? Γιατί κάποιος μπορεί να χάσει τη δουλειά του στα 62, ας πούμε. Τα επόμενα 5 χρόνια τι θα κάνει? Ποιος μπορεί, λέει, να δουλέψει σε αυτή την ηλικία? Εντάξτε. Να το δούμε και από αυτή την άποψη. Πρώτα απ' όλα να κάνω μια διόρθωση. Όριο συνταξιοδότησης το 67 από το 23. Όχι από το 23. Η νομοθεσία που επαναλαμβάνω μας έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση λέει θα επαναυπολογίζεται το προσδόκιμο όριο ζωής. Δεν καθορίζει ότι θα είναι 67. Ωραία, να βάλουμε το επαναυπολογίζεται. Πιθανώς να είναι το 2033 για παράδειγμα. Ή το 2043. Ναι, το 23 έρχεται. Ναι, 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 επειδή είναι αύριο και γι' αυτό είναι που το λέω. Επαναυπολογίζεται, αν βάλουμε από πάνω. Θα φοβήσουμε αυτούς που είναι κοντά στο όριο. Δική μου ευθύνη, το παίρνω πάνω μου. Συγγνώμη, αν πρέπει μια παρέθεση. Ναι, ναι, κύριε. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι ήταν λαθασμένος ο τρόπος που μας μεταχειρίστηκε προχθές η Υπουργός Εργασίας. Μα δεν το είπε έτσι. Δηλώνοντας μας με ευθύτητα ότι από το 24 θα πάμε στο 67. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Από το 3 ξεκινά ο επαναυπολογισμός του προσδόκιμου ορίου ζωής επειδή αυτό επιβάλλει η νομοθεσία. Ναι. Δεν είναι επειδή θέλει η Υπουργός. Εντάξει, η Βουλή της το επιβάλλει της αυτό το πράγμα και μας το υπενθύμισε. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτό, γιατί εμένα μπορεί κάποιος να μην άνθρωπο στα 50 ναι, 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 του, στα 55 του, και μετά πρέπει να δηλώσει. Αγαπητή μου Κατερίνα, επειδή τα φιλοσοφώ αυτά, θα σου πω ποια είναι η πρώτη μου επιλογή. Η πρώτη μου επιλογή είναι να καταφέρει η ανθρωπότητα να ζούμε πάνω από 100 χρόνια και να είμαστε ακμαίοι και δημιουργικοί μέχρι τα 85. Ένα χωριό στην Ελλάδα μόνο συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω κάποιο άλλο. Εύχομαι η επιστήμη να φτάσει σε αυτό το σημείο. Μα ξέρετε γιατί ζουν μέχρι τα 100 χρόνια? Επειδή δεν δουλεύουν τόσο σκληρά γι' αυτό. Και το λέω, ναι, δεν ξέρω επιστημονικά πώς μπορεί να γίνει, αλλά λέω ότι πράγματι είναι, θέλω να υποδείξω με αυτό που είπα, ότι πράγματι είναι ένα ζήτημα. Αυξάνεται το προσδόκιμο όριο ζωής, αλλά μέχρι οι βιολογικές δυνάμεις του ανθρώπου, μέχρι πόσο θα φτάνουν. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι αυτά που λέω ότι απασχολούν όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Δεν είναι συζήτηση αυτή που γίνεται μόνο στην Κύπρο. Σε άλλες χώρες γίνεται εδώ και 20 χρόνια ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση, πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Δεν καμία διαφωνία επί αυτού. Όμως να σας πω κάτι. Αν πάμε σήμερα να βρούμε νέους εργαζόμενους των 30 και 35 ετών, και 40 και 45, και τους πούμε, ξέρεις, έχεις δύο επιλογές. Το ένα είναι να πάρει σύνταξη στα 65, η άλλη στο 63, χωρίς διαφορά, στο ίδιο επίπεδο. Αλλά θα σου αποκόπτω ακόμα ένα 2,5-3% από τον μισθό σου. Προσπαθώ να πω ότι αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Δεν είναι η επιλογή ενός αριθμού. Και εγώ θέλω το 58, δεν θέλω το 63. Αλλά πρέπει να υποδείξω αν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και τον τρόπο που θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις ηλικίες θα σας πούν όχι, θέλω τον μισθό μου σήμερα να μην μου τον μειώσετε άλλο και ας πάρω σύνταξη στα 65 ή στα 66 ή στα 67 και μακάρι να, λέω, μακάρι να είμαστε δυνατοί και να μπορέσουν οι σημερινοί νέοι να εργαστούν περισσότερο στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ναι. Το να λέμε ότι θέλω αυτό, δεν είναι μόνο τι θέλω, αγαπητή Κατερίνα, είναι και τι μπορούμε. Είναι και αδύρυτες ανάγκες, διλήμματα που δημιουργήθηκαν σε ολόκληρες, λέω, τις αναπτυγμένες κοινωνίες. Πραγματικά, όλοι θα θέλαμε περισσότερα. Ναι, εγώ καταλαβαίνω. Και κοινωνικές δαπάνες θα θέλαμε περισσότερα. Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας μετά να δουλεύουμε λιγότεροι. Δεν είναι αυτό. Δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Η Γερμανία που είναι στο 68ο έτος της ηλικίας έχει την χαμηλότερη ανεργία, από τις χαμηλότερες ανεργίες στην Ευρώπη. Γιατί μέσα από την εργασία παράγονται θέσεις εργασίας. Μα παράγουν και πράγματα στη Γερμανία, ενώ και βγάζουν και προς τα έξω. Έχουν βιομηχανίες μεγάλες. Εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε με αυτό. Αγαπητή μου Κατερίνα, ναι, πείτε μου. Χώρες που είναι βασισμένες στον τομέα των υπηρεσιών, οι άνθρωποι μπορούν να εργάζονται και περισσότερο. Ναι. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι πιο εύκολο να εργάζονται άνθρωποι περισσότερο. Θέλω όμως να πω και κάτι που μου είχε διαφύγει προηγουμένως. Ναι, είπαμε κι εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός και ο πρόεδρος της παράταξης μας από του βήματος της Βουλής πέρσι, νομίζω. Και το είπε και ο Υπουργός, ότι ίσως αυτό που πρέπει να δούμε είναι το όριο αφυπηρέτησης πρέπει να είναι το ίδιο για όλα τα επαγγέλματα. Α, μάλιστα. Η κυβέρνηση, η προηγούμενη, το έβαλε για όλους το 65ο. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Ναι, εμείς εδώ πέρα ανοίγουμε παράθυρο συζήτησης, διαλόγου και θα μπει πιστεύω και από την Υπουργό στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα στη βάση πάντοτε μελετών για να μην κάνουμε πειράματα αλλά να είμαστε σοβαροί να δούμε κάποια επαγγέλματα δύσκολα τα οποία, ναι, επειδή ανάφερα τον τομέα των υπηρεσιών που είναι εύκολο υπάρχουν και επαγγέλματα που είναι δύσκολα και στο 65ο και στο 66ο ή μελλοντικά στο 68ο μετά από 20 χρόνια για παράδειγμα. Ίσως να κάνουμε μια διαβάθμιση των επαγγελμάτων που να είναι διαφορετικό το όριο αφυπηρέτησης. Καταλαβαίνω, σε αυτό εμείς κύριε Κουλά, συμφωνούμε, ενώ έχει πολύ μεγάλη λογική να μην είναι το ίδιο όριο αφυπηρέτησης για όλους. Κυρία Χριστόφια, πάντως καταλαβαίνω και από τη συζήτηση που κάναμε σήμερα ότι δεν κλείνει κανένας πόρτες. Δηλαδή υπάρχει το ελεύθερο να συζητήσετε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία εγώ βλέπω ότι έχετε κοινά. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως είπαμε πριν, για το πότε θα αλλάξει ένα πράγμα, μια ρύθμιση για το ποια επαγγέλματα. Υπάρχει βάση για συζήτηση, κύριε Χριστόφια. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προσπαθούμε. Ναι, δεν είναι ισοπεδωτική και αυτό είναι και τίποτα άλλο. Υπάρχει περιθώριο συζήτησης. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Να βλέπουμε, εγώ θα πιαστώ από κάτι. Να βλέπουμε τις πραγματικότητες, δηλαδή ρεαλιστικά. Και στη ζυγαριά όμως βάζω, κύριε Κουλά, που είπατε, και τα οικονομικά της χώρας. Από την άλλη όμως, και το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ανάλογα με την ηλικία του. Δηλαδή αυτά τα δύο θα πρέπει να είναι στη ζυγαριά. Ναι, είμαστε υποχρεωμένοι στο πρωτίστως στο Κοινοβούλιο, όπως και στον κοινωνικό διάλογο που γίνεται, για παράδειγμα, στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και οπουδήποτε αλλού γίνεται κοινωνικός διάλογος, είμαστε υποχρεωμένοι να βρίσκουμε την κοινή συνισταμένη, να επιδιώκουμε και να βρίσκουμε εκείνα τα σημεία μέσα από τα οποία θα υπάρχει η συνένεση και ο τρόπος να συνθέσουμε προς όφελος πρωτίστως της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα έχουμε και δεν θα πάψουμε να έχουμε διαφορετική φιλοσοφία στα πλήστα τόσα ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει. Είναι υγεία στη δημοκρατία να υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις. Και να τα βρείτε και κάπου, πάλι η δημοκρατία είναι. Δεν θα αλλάξει ο ένας ή ο άλλος την ταυτότητά του. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλώς επειδή πολλές μπορείτε φορές να συμφωνείτε λέγεται κιόλας, είναι εντάξει. Επειδή πολλές φορές λέγεται με αλφαγιώτα, λέγεται ότι ξέρετε, τα κόμματα διαφωνούν για χάρη της διαφωνίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν όντως ζητήματα στα οποία έχουμε διαφορά, όχι απλά συγκεκριμένων θέσεων, αλλά φιλοσοφία. Για παράδειγμα, τα μέσα από πώς εκφράστηκε ο αγαπητός συνάδελφος, φαίνεται η διαφορά φιλοσοφίας μας. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ζούμε για να εργαζόμαστε. Δεν υπάρχουμε και δεν ζούμε οι άνθρωποι για να εργαζόμαστε, αλλά το ανάποδο. Εργαζόμαστε για να ζούμε, για να προσφέρουμε στην οικονομία και στην κοινωνία. Γι' αυτό λεγόμαστε κοινωνία και δεν είμαστε
όπως τα υπόλοιπα ζώα σε αυτόν τον πλανήτη, που λειτουργούν με βάση το ένστικτο και τη φύση τους. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κοινωνική οργάνωση για να προσφέρουμε αλάφτον για να βοηθά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει εμείς να ψάχνουμε πολιτικές οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και όχι το ανάποδο. Δεν πρέπει να είναι κάτω από το φακό μόνο των οικονομικών αναγκών ή το πώς εξυπηρετούνται τα οικονομικά συμφέροντα ίσως κάποιων και μεγάλων εταιριών και επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε τη μικρή μας οικονομία με τις δικές της ιδιαιτερότητες, με την πιο ισχυρή οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγει τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι ασύγκριτα πράγματα. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε έντονοι αυτή τη στιγμή για τις προχθεσινές δηλώσεις της Υπουργού, γιατί θεωρούμε ότι όταν περιμένεις εδώ και μήνες να ξεκινήσει ένας διάλογος για αυτά τα ζητήματα, δεν μπορείς να έρχεσαι στην Επιτροπή Εργασίας και να λέεις κάθετα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί το πέναλτι του 12%. Δεν ξεκινάς έτσι ένα διάλογο. Κύριε, φαντάζομαι θα έχετε την ευκαιρία να τα συζητήσετε ξανά και ξανά στην Επιτροπή. Θα βάλετε όλα τα δεδομένα κάτω και θα, φαντάζομαι θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις με την Υπουργό. Ναι. Σύγκριση με την Γερμανία είναι επειδή είχα πει ότι είναι πιο ψηλό το ρεύμα αφιπηρέτηση και πιο χαμηλή ανεργία. Mm-hmm. Αλλά και άλλες χώρες μπορώ να πω ως παράδειγμα που δεν αποδεικνύεται ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας μειώνοντας το όριο αφιπηρέτηση. Mm-hmm. Μπορεί πολύ προσωρινά ενδεχομένως. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ο Υπουργός δεν ήρθε, την προσκαλέσαμε εμείς και τη ρωτήσαμε διάφορα πράγματα και μας είπε τις απόψεις της. Και κυρίως μας είπε. Μας υπενθύμισε στην Βουλή τι νομοθεσία ψήφισε η Βουλή το 2012. Από εδώ είναι που ξεκινούν όλα και μέσα σε αυτή τη νομοθεσία ακριβώς υπάρχει η έννοια της του επαναυπολογισμού του προσδόκιμου ορίου ζωής και ενδεχομένως της αύξησης του ορίου αφιπηρέτησης. Mm-hmm. Άρα, αντί αύξηση, εμείς θα κάνουμε μείωση. Περίπου αυτό προσπαθούσε να εξηγήσει με απλά λόγια. Σε κάθε περίπτωση όμως, και έχει εξαγγείλει αυτόν τον διάλογο και γίνονται μελέτες για να μπορούμε να απαντούμε στα διάφορα σενάρια. Αν προσθεθεί αυτό, τι αλλάζει στην βιωσιμότητα του ταμείου. Αν αφαιρεθεί το άλλο, τι μπορεί να γίνει και ούτω καθεξής. Και είπα και για την διαβάθμιση του ορίου αφιπηρέτησης αναλόγως του είδους του επαγγέλματος. Πάση περιπτώσει, διαφωνούμε, βεβαίως διαφωνούμε. Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες και εγώ προσπαθώ να το εξηγήσω στους συμπολίτες μου και κυρίως προσπαθώ να τους το εξηγήσω όταν, που προχθές είχαμε και εκλογές, λένε, μα όλοι είναι το ίδιο. Μα δεν μπορεί να είναι όλοι το ίδιο. Διαφωνούν κάθετα με αυτό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ούτε ως άτομα, αλλά ούτε και ως κατακρίβαν. Εγώ λέω ότι κάθε άτομο είναι διαφορετικό από το άλλο. Αλλά και εγώ πιστεύω, και δεν είπα ότι πρέπει να ζούμε για να δουλεύουμε. Εγώ λέω ότι πρέπει να απολαμβάνουμε και την ζωή. Ναι, να δουλέψουμε και να απολαύσουμε. Αλλά χωρίς να δουλεύουμε, δεν ξέρω πώς θα την απολαύσουμε. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει μαγικό. Δεν υπάρχει μαγικό να ζει. Δεν κανένας ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε. Επίσης, να πω το εξής, ότι βρίσκω πολλούς ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Αισθάνονται άσχημα. Αισθάνονται ότι κάτι τους λείπει. Αισθάνονται δεν είναι τόσο καλά όσο πρέπει. Κύριε Γκουλάτα, ξέρεις, ασχοληθούμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι είναι ακόμα και μέσα στις απολαύσεις της ζωής. Μπορεί για πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι. Λέω για όλους. Να είναι δουλειά. Να είναι δημιουργικοί, να ξέρουν ότι έχουν ένα πρόγραμμα, πάνε σε ένα περιβάλλον με άλλους ανθρώπους, συσχετίζονται με άλλους ανθρώπους, παράγουν, νιώθουν διαφορετικά. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι απλά το να συνταξιοδοτηθεί κάποιος πολύ νωρίτερα ταυτόχρονα σημαίνει και ευημερία. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όποτε μπορείτε, βεβαίως, ανάλογα και με το πρόγραμμά σας. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πεπαρημένο. Να είστε καλά, κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, βεβαίως, εγώ θα διαβάσω και αυτό το μήνυμα της αγαπητής τηλεθεάτριας. Εγώ με λέει 55 χρονών, με εμπειρία στο ανθρώπινο δυναμικό και προσπαθώ να βρω δουλειά και δεν μπορώ. Λοιπόν, εντάξει, είναι γι' αυτό, γιατί έχουμε διάφορα. Λοιπόν, πού πάμε. Ενώπιον πάμε στον κύριο Κουρουφέξη.